παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για το Airbnb και τι έφερε στην ελληνική αγορά που είναι κάπως ιδιαίτερη. Βιολιά, ριζόγαλο, μηχανές πυράβλο. Ακόμα θα δούμε πού βρισκόμαστε εν τέλει σήμερα εν ώψη θέσπισης περιορισμών στη λειτουργία του και αν αξίζει να επενδύσουμε σε Airbnb ή στην ίδια την Airbnb. See what I did there. Πριν προχωρήσουμε, εννοείται να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το link μου τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment και παιδιά, χρησιμοποιώντας το, με στηρίζετε και με βοηθάτε τόσο πολύ και αλήθεια σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά και ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, αν είστε άνω των 25, παίρνετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Και πραγματικά, γιατί να μην το κάνετε, είναι ένας δωρεάν λογαριασμός, δεν υπάρχει καμία δέσμευση, αλλά θα πάρετε και μία μετοχή. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Και εννοείται, μιας που είμαστε εδώ και τα λέμε, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Ή ένα σπιτάκι στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για το Airbnb. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και το κανάλι δεν θα ήταν ίδιο χωρίς τη στήριξή σας. Ακόμη, παιδιά, έχω αφήσει το link μου για το καθημερινό δωρεάν newsletter. Κάντε την εγγραφή σας, πραγματικά εκτός ότι είναι τελείως δωρεάν, μιλάμε για επιδόματα, για νέα προγράμματα και για οτιδήποτε αφορά την ελληνική οικονομική πραγματικότητα καθημερινά. Και εννοείται, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποιον που θέλει να δει τι τελικά γίνεται με το Airbnb σήμερα. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πως ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Δεν είμαι πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μας σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μας και τα χρήματά μας που δεν τα βγάζουμε εύκολα. Ας ξεκινήσουμε με δύο λόγια γενικώς για την οικονομία του διαμοιρασμού, όπως λέγεται. Νέρτα. Προσωπικά την θεωρώ μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, τόσο γενικά, γιατί αναπτύσσει τις οικονομίες και τους κλάδους με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και βάζει έναν πολύ διαφορετικό παράγοντα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως το βρίσκω ενδιαφέρον στην Airbnb. Η Airbnb δημιούργησε ανταγωνισμό σε ένα μονοπωλιακό καθεστώς ξενοδοχείων στο θέμα του τουρισμού. Αν και βέβαια με τη φοροδιαφυγή υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί, θα τα πούμε παρακάτω. Έδωσε τρόπο σε μεγάλες παρέες αλλά και οικογένειες να κάνουν διακοπές σε πολύ προσιτές τιμές, ενώ ειδικά στη χώρα μας έδωσε χρήματα στην οικονομία σε περίοδο που τα είχαμε απόλυτη ανάγκη όλη αυτή την περασμένη 15 ετία. Έλα, πάρε 70 και πιες μια μπύρα στην υγειά μου, βρε. Χρήματα τόσο σε ιδιοκτήτες ακινήτων που τα είχαν κλειστά, όσο και σε εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών, των ανακαινήσεων, του καθαρισμού, αλλά και της διαχείρισης τέτοιων ακινήτων γενικότερα. Και ξαναλέμε, παιδιά, μιλάμε για περιόδους που η χώρα μας είχε ανεργία άνω το 25%. Θεωρώ λοιπόν πως το Airbnb, παράλληλα με πολλά άλλα πράγματα, έπαιξε το ρόλο του και βοήθησε και στην αναστροφή της κατάστασης στην ανεργία, στην ανάκτηση της αξίας των ακινήτων που είχαν καταποντιστεί, αλλά και στο να αποκτήσουν ένα εισόδημα άνθρωποι που είχαν είτε ένα ακίνητο προς εκμετάλλευση, είτε που παρήχαν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικές με τα ακίνητα. Για του λόγου, το αληθές στον πίνακα αυτών, φαίνεται μια τάση της αναστροφής της κατάρρευσης των τιμών των ακινήτων εκεί περίπου στο 14 με 15, όπου ξεκίνησε και η ευρεία διάδοση της πλατφόρμας. Μπορεί βέβαια να παίζει ρόλο και ότι δεν μπορούσαν να πάνε και πολύ παρακάτω οι τιμές των ακινήτων, γιατί πραγματικά είχαν φτάσει πάτο. Όπως και να έχει όμως, αφού είδαμε τα θετικά πράγματα που άφησε στην οικονομία και στην Ελλάδα γενικότερα το Airbnb, πάμε να δούμε και τα δύο κύρια αρνητικά. Γιατί όπως λέμε, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ορίστε και η μπούμερο ατάκ. Και εννοείται, παιδιά, αυτά που θα πω είναι τα αρνητικά κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Ελεύθερο ο καθένας και η καθεμία να μας πει και πρέπει να μας πει και θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει μία γνώμη στα σχόλια, γιατί πολύ πιθανό να έχω χάσει κι εγώ κάτι. Στα αρνητικά λοιπόν τώρα θα έβαζα δύο στοιχεία οικονομικής φύσεως. Ξεκινάμε από τον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι η αύξηση των τιμών των ενοικίων στα αστικά κέντρα. Όσο και αν τα πράγματα έχουν αντιστραφεί, και ναι, δεν περιμένουμε πλέον να βρούμε διάριστο κέντρο με 300 ευρώ όπως θα γινόταν το 2014, αλλά δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να το πληρώσουμε και 900 ευρώ. Δεν μπορούμε, δεν βγαίνει, δεν στέκει και στην τελική δεν τα δίνουμε κιόλας. Δραχμάς δεν δίδω. Και μάλιστα το πιο αστείο εδώ πέρα είναι ότι παρόλο που πραγματικά έχουν ακριβήνει στο Θεό, δεν έχουν φτάσει ακόμα τις τιμές του 2008, οπότε παίζει να έχουμε κι άλλες αυξήσεις. Εδώ βέβαια υπάρχει μία αντίθετη ρητορική ότι όταν τα κέντρα των πόλεων ακριβαίνουν, οι άνθρωποι τείνουν να βγαίνουν προς τα έξω, προς τα περίχωρα, έτσι μεγαλώνουν και αναπτύσσονται άλλες πόλεις ή επαρχία, οπότε ίσως αυτό το αγκάθι να βγαίνει Ρόδο. Καλή αυτή η θετική πλευρά. Αλλά εγώ να πω ότι επειδή στην Ελλάδα είμαστε, και ειδικά εκτός Αθηνών, όσο και να αναπτυχθούν τα περίχωρα, μέχρι να αποκτήσουν
επικοινωνία και οι υποδομές θα ξαναπέσουν οι τιμές των ακινήτων. Και ο κόσμος θα επιστρέψει πίσω. Μα όλα στην Αθήνα να γίνονται, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, αρνητικό πρώτο, οι τιμές στα τουριστικά κέντρα αλλά και στα κέντρα των πόλεων που αυξήθηκαν πολύ και κάνουν την κατάσταση αφόρητη για τους κατοίκους ή για όσους θέλουν να μείνουν εκεί, είτε σε ενίκιο είτε σε αγορά κάποιου ακινήτου. Αρνητικό νούμερο 2, που το σχολίασα λίγο και επάνω, βάζω τον μη υγιή ανταγωνισμό με τα ξενοδοχεία. Προσοχή, είμαι full υπέρ του ανταγωνισμού, γιατί πραγματικά στο τέλος της ημέρας βελτιώνει άπειρα τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αλλά παιδιά, πρέπει να γίνεται επίσης όρης. Όχι η μία μεριά να απασχολεί και άμα για λίγες ώρες, μία φορά την εβδομάδα ή το μήνα, κάποιο συνεργείο καθαρισμού από 2-3 άτομα να πληρώνει 20% εφορία και αυτό χωρίς έλεγχο τις περισσότερες φορές, και η άλλη πλευρά να απασχολεί 2, 3, 5, 20 υπαλλήλους με συμβάσεις, ασφαλιστικές εισφορές, νυχτερινά, άδειες δώρα, να πληρώνει ΦΠΑ για τις υπηρεσίες του, κρατήσεις, εφορία 26% και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και αυτές οι δύο πλευρές να προσπαθούν να πουλήσουν το ίδιο προϊόν. Εδώ υπάρχει ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού. Διάβαζα βέβαια πρόσφατα ότι αυτό το πράγμα έχει εντοπιστεί και αργήσαμε κιόλας και η νομοθεσία πρόκειται να αλλάξει. Θα επιβληθεί ΦΠΑ στο Airbnb πανευρωπαϊκά, ενώ θα μπει και περιορισμό στα προσεκμετάλλευση ακίνητα, κυρίως όσα διαχειρίζονται από εταιρείες ή πρακτορία. Σωστή κίνηση θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν είναι με λίγα λόγια όσα έχω παρατηρήσει εγώ για το φαινόμενο Airbnb. Και τη λέξη φαινόμενο την εννοώ, παιδιά, δεν ήταν μικρό αυτό που κατάφερε. Έκανε τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς μια μικρή επιχειρηματία με επιχείρηση ένα δεύτερο σπίτι μας. Πιστεύω δηλαδή ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει 5 σειρές για αυτή την εταιρεία και το ρηξικέλευτο που έφερε στην κοινωνία μας. Τώρα, αν εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι 5 σειρές τελικά θα είναι θετικές και κολακευτικές ως προς την εταιρεία και δεν έχουμε να αγοράσουμε ένα ολόκληρο ακίνητο για να φτιάξουμε το δικό μας Airbnb, μπορούμε να επενδύσουμε στην εταιρεία Airbnb. Υπάρχει η ίδια η μετοχή της Airbnb στην πλατφόρμα της Freedom 24. Και ναι, δεν προτείνω γενικά να αγοράζουμε μεμονωμένες μετοχές, ξέρετε, εγώ από μεμονωμένες μετοχές μόνο Coca-Cola. Πρόφημα στον εγκέφαλο. Αλλά αν κάποιος ή κάποια πιστεύει στην εταιρεία, μπορεί να την αναλύσει με τις μεθόδους που είδαμε σε αυτό το βίντεο που θα εμφανιστεί εδώ, και αν ταιριάζει στο χαρτοφυλάκιο, να την αγοράσει πανεύκολα. Πώς μπορεί να την αγοράσει, πάμε να το δούμε. Αφού έχουμε ανοίξει λοιπόν τον επενδυτικό μας λογαριασμό, τον δωρεάν, στην πλατφόρμα της Freedom 24, ελπίζω από το link της περιγραφής του pin comment αυτού του βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη στήριξη. Πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε Airbnb, το επιλέγουμε, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, επιβεβαιώνουμε με κωδικό που έρχεται στην εφαρμογή στο κινητό μας, πατάμε αγορά και τέλος. Μόλις επενδύσει και εμείς στο Airbnb. Κλείνοντας λοιπόν, ευχαριστούμε μία ακόμα φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Παιδιά, χρησιμοποιώντας το, με στηρίζετε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ αλήθεια μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν μου δείχνετε αυτή τη στήριξη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αν τα αποδοτικά αν είστε άνω των 25, παίρνετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Αναμένω λοιπόν ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.